την ώρα που το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, η οικογένεια των χριστιανοδημοκρατών και της κεντροδεξιάς καταδεικνύει την ευθύνη της Τουρκίας για το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις, δίνοντας απόλυτη στήριξη στον πρόεδρο Αναστασιάδη και στην Κύπρο, από την πλευρά των σοσιαλιστών στο Ευρωκοινοβούλιο βλέπουμε δυστυχώς μια απόπειρα να στηρίξουν το κατοχικό καθεστώς και μια πισόπλατη μαχαιριά στην Κύπρο. Από τη μια, ο πρόεδρος του ΔΥΚΟ και υποψήφιος κύριος Νικόλας Παπαδόπουλος δεχόταν φιλοφρονήσεις από τον ηγέτη των σοσιαλιστών κύριο Τζιάνι Πιτέλη, και από την διπλανή πόρτα περνούσαν σοσιαλιστές, ευρωβουλευτές και αντιπρόεδροι της ομάδας, τουρκοκύπριους ψευτοβουλευτές του κατοχικού καθεστώτος, προσκεκλημένους στην Επιτροπή Εξωτερικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για να συζητούν μάλιστα τη γνωστή προπαγάνδα της Άγκυρας για δίθεν απομόνωση και για απευθείας εμπόριο. Δεν σκοπεύουμε βέβαια να επικρίνουμε τον πρόεδρο του ΔΥΚΟ για αυτές τις επαφές που έχει διεθνώς, έστω στην προεκλογική περίοδο. Πρέπει όμως να επισημάνουμε τις δυσκολίες που υπάρχουν στο διεθνή χώρο και την ανάγκη για μεθοδευμένη στρατηγική και διπλωματία που φέρνουν αποτελέσματα και στήριξη στην εθνική μας υπόθεση. Προφανώς δεν αρκούν ούτε οι ευκαιριακές επαφές, ούτε κάποια πολυσέλιδα έγγραφα εσωτερικής κατανάλωσης εδώ στη Λευκωσία.